τα χέρια είναι δικά σου και τα έχει στείλει για να με δικάζουν. Είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πει: γεια σας, είναι η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Ποδαρικό στην εκπομπή κάνει ένας μεγάλος της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο γιος του Τσαγκάρη. Είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Λευτέρη, καλώς ήρθες. Γεια και χαρά. Γιατί δίνεις όλες αυτές τις... για προσωπικά, αφού μιλάς για προσωπικά δεδομένα, γιατί λες όλα αυτά τα οποία... Όλα αυτά. Όλα γιατί είναι προσωπικά σου, αλλά και δεδομένα όλων των Ελλήνων. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πίνεις το τσιπουρό σου, τη τσικουδιά έτσι, είμαστε σε κριτικό κανάλι και επικριτικό κανάλι στις καταστάσεις. Και... Μπορώ να βγάλω και λίγο τον Μπεγλέ. Βεβαίως. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε για την πορεία σου στη δημοσιογραφία. Ξεκινάς από μια φτωχή οικογένεια. Είπα προηγουμένως ότι ο πατέρας Τσαγκάρης και η μητέρα αναλφάβητη, όπως γράφεις στο βιογραφικό σου, στα βιβλία σου. Ναι, κοίταξε, είναι άνθρωποι της προσφυγιάς και οι δύο ήρθανε από την... Η μάνα μου ήρθε από τη Ρωσία, είναι Πόντια, το 1924. Ο πατέρας μου ήρθε από την Προύσα, ορφανός, και εκείνοι ορφανοί. Και κάποια περίοδο της ζωής τους σμίξανε. Κάνανε εμάς, τον αδερφό μου και εμένα. Και ήταν άνθρωποι της... Εγώ όταν λέω καλή οικογένεια, θεωρώ, υπονοώ, φωνάζω ότι είναι από μια οικογένεια όχι που έχει λεφτά, υπεργαμινές τέτοιες, αλλά ότι είναι μια οικογένεια ανθρώπων εργαζομένων, που έχουν πετύχει με πολύ υδρότα και μεγάλη προσπάθεια ορισμένα πράγματα, ας πούμε. Η μάνα μου δούλευε σε σπίτια. Είμαστε σε μια κατάσταση πλήρους εξαθλίωσης κι όμως πήγαινε και μου αγόραζε τα καλύτερα παπούτσια. Υπήρχε, δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη αυτές οι φίρμες, ο Μούγερ και ο Σίμι, και μου έπαιρνε τα καλύτερα παπούτσια να φοράω. Αυτό είναι, αυτές είναι καλές οικογένειες, όχι εκείνες που έχουν τα φράγκα στην τσέπη. Ευκαιρία να σου πω μια ιστορία να την ακούσουν και οι ακροατές. Υπάρχει ένα διήγημα του Τσέχοφ, καταπληκτικό.
Είναι μία κούκλα, πριγκίπισσα. Την αγαπούν ένας πρίγκιπας και ένα φουκαραδάκι. Έχει τα γενέθλιά της. Ρωτάει ο πρίγκιπας, τι δώρο θέλεις να σου κάνω. Περνάει αυτή από ένα κοσμηματοπωλείο και λέει, θέλω αυτό το δαχτυλίδι, το οποίο είναι μοναδικό. Αλλά είναι ερωτευμένος μαζί της και ο φουκαράς, ο οποίος είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης. Λέει, τι δώρο θέλεις να σου κάνω. Πάνε, τον παίρνει από το χεράκι και τον πάει στο κοσμηματοπωλείο. Λέει, αυτό το δαχτυλίδι. Πάει ο πρίγκιπας την άλλη μέρα, δώσε μου, λέει, αυτό το δαχτυλίδι, πόσο κάνει. 1000 δραχμές. Κάνει έτσι, τις πληρώνει. Πάει την ίδια ύστερα από λίγη ώρα ο φτωχός ο καλλιτέχνης και λέει, πόσο κάνει, 1000 δραχμές. Εγώ δεν έχω, λέει, ούτε 30. Μπορείς να μου κάνεις ένα ίδιο δαχτυλίδι από μίμηση. Και θα σου δώσω τα 30 φράγκα, δεν έχω τίποτα άλλο. Λέει αυτός, όλα και όλα έχεις 30. Ναι, λέει, 30. Και του το φτιάχνει. Την ίδια μέρα πάει ο πρίγκιπας το δαχτυλίδι στην πρίγκιποπούλα, πάει και ο φουκαράς το δαχτυλίδι, το πανομοιότυπο. Αυτή, επειδή ξέρει ότι το δαχτυλίδι είναι μοναδικό, λέει, πες μου στον κοσμηματοπόλη, ποιο είναι το γνήσιο από τα δύο. Απαντάει αυτός, αυτό. Και δείχνει το δαχτυλίδι του πρίγκιπα. Αυτή φρενιάζει από την τζαντίλα της και λέει, α, τον παλιάνθρωπο, με κορόιδεψε για τον καλλιτέχνη. Πήγε και μου πήρε ένα κάλπικο, ένα ψεύτικο δαχτυλίδι. Θα πάω, θα τον βρίσω κλπ. Και γυρνάει ο κοσμηματοπόλης και της λέει, όχι κυρία μου, αυτός ο πρίγκιπας έχει δισεκατομμύρια, έδωσε 100 δραχμές, 1000 δραχμές πόσο κάνει για να στο αγοράσει. Ο άλλος είχε όλα και όλα. Τα έδωσε όλα. Όλα. Τα έδωσε όλα. Τα 30 φράγκα. Αυτόν πρέπει να τον λατρέψεις. Με την ίδια λογική λειτουργούσαν και οι άνθρωποι, οι δικοί μας, της παλιάς γενιάς, η μάνα μου δηλαδή. Ενώ δούλευε και δεν θα είχαμε ίσως την άλλη μέρα να φάμε, πήρε και μου αγόραζε τα καλύτερα παπούτσια ή ένα ωραίο πουλόβερ. Τέλος πάντων. Όταν είδε το πρώτο σου κείμενο στην εφημερίδα, φαντάζομαι χάρηκε πολύ, καμάρωσε στη γειτονιά, έτσι δεν είναι? Το ωραιότερο τραγούδι που έχω ακούσει στη ζωή μου είναι ένα δημοτικό τραγούδι που λέει, στο είπα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μη μου στέλνεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Κλάματα, ένα τρομερό πικρό τραγούδι. Το ωραιότερο ελληνικό τραγούδι. Είμαι βέβαιος ότι είχε αυτή την αίσθηση η μάνα μου. Της ερχόταν να πιάσει τα κλάματα που δεν ήξερε και βάλθηκε να μαθαίνει γράμματα για να μπορεί να διαβάζει τα κείμενά μου. Και έμαθε να διαβάζει τα κείμενά μου. Έκανε πράξη αυτό το τραγούδι από την άλλη μεριά, την ανάποδη. Γι' αυτό την ευγνωμονώ. Πότε πρώτο μπήκες στη δημοσιογραφία? Ήμουν φοιτητής και... Στη νομική, να πούμε έτσι. Ήμουν στη νομική σχολή. Σου άρεσαν τα νομικά μαθήματα? Καθόλου. Νόμοι, διατάξεις, νόμοι, υπόνομοι? Όχι. Κοίταξε, για μας που είμαστε φτωχά παιδιά, εκείνο τον καιρό η νομική σχολή ήταν μία διέξοδος. Δηλαδή, έμπαινες στη σχολή, στην οποία σημειωτέων έμπαινες πολύ δύσκολα. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Άμα ήσουν όμως καλός στα αρχαία ελληνικά, στην έκθεση, διάβαζες λίγο ιστορία, μπορούσες να μπεις με μέτρια σειρά. Μπήκα στη νομική σχολή ελπίζοντας ότι θα πάρω ένα χαρτί που θα μου επιτρέψει να μπω σε μια δημόσια υπηρεσία, να πιάσω μια δουλειά, γιατί για μας ιδανικό πια, για όλες αυτές τις οικογένειες, μιλάω για εκατομμύρια οικογένειες στην Ελλάδα, ήταν ένα πιάτο φαΐ. Υπάρχει ένα ποίημα ενός χιώτη ποιητή... Του Φώτη Αγκουλέ.
ο Φώτης ο Αγγουλές. Συμπατριώτης μου. Ο συμπατριώτης σου, ο οποίος ήταν πολύ λεπτέστητος ποιητής, λέει σε ένα του ποίημα «Και ιδανικό μου ήταν το παλτό». Το κατάλαβες. Είχε ξεχάσει όλα αυτά τις ιδεολογίες και το ιδανικό του ήταν να φορέσει ένα παλτό. Εμείς ιδανικό μας είχαμε ένα πιάτο φαΐ. Να μπεις σε μια δουλειά να μπορείς να φας. Η ελπίδα ότι θα έχεις εξασφαλισμένο ένα πιάτο φαΐ. Που συμβαίνει και σήμερα σε εκατομμύρια νέους. Και αυτό είναι που με σφραγίζει δραματικά. Δεν μπορώ δηλαδή να το χωνέψω ότι ένα παιδί νέας ηλικίας, να, αυτό το κορίτσι το όμορφο που είδαμε προηγουμένως, κάνει 30 δουλειές για να μπορέσει σε κάποια από όλες να μπει, να πετύχει, να πάει, να κάνει δύο βήματα πιο πέρα. Τόσα τέτοια παιδιά υπάρχουν χιλιάδες και είναι κάτι που μου σφίγγει την καρδιά και τη ζωή μου. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά. Τι κάνεις αυτό. Τα νιάτα μου. Κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι. Φεύγει απ' τα γύλι μου. Είδα πώς οδηγήθηκες. Καταρχήν ξεκίνησες. Είμαι στη νομική σχολή και είναι στα ένα νέα. Παιδί. Περίμενε. Είναι ένα παιδί εκεί, συνάδελφός μου. Και είναι αρχισυντάκτης σε μια αθλητική εφημερίδα. Εκείνον τον καιρό. Στην ομάδα. Δεν είχε βγει η ομάδα. Είναι η εφημερίδα που προηγήθη μια άλλη εφημερίδα που λέγεται τώρα Φως των Σπορ. Λοιπόν, εκείνη την εποχή. Αυτοί είχαν αρχίσει να γράφουν ένα ανάγνωσμα για το σκοτωμό κάποιων παιδιών μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Είχε πέσει σε ένα καμπαναριό ένα αεροπλάνο και είχαν σκοτωθεί οι παίκτες μιας ομάδας, δεν θυμάμαι ποιας, της Τωρίνο. Σημασία έχει ότι είχαν σκοτωθεί όλοι. Μιας ομάδας καταπληκτικής, παγκόσμιας φήμης. Και είχε αρχίσει να γράφει κάποιος ένα ανάγνωσμα. Επειδή εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε μαθευτεί ότι κάτι γράφω, έγραφα και στίχους. Με παρακάλεσε αυτό το παιδί, ο Γιάννης Σιωτάκης λέγεται, καλή του ώρα, και μου λέει, δεν έρχεσαι να μας γράψεις το ανάγνωσμα. Πήγα, άρχισα να γράφω αυτό το ανάγνωσμα και δι' αυτού του τρόπου με κράτησαν στην εφημερίδα, άρχισα να γράφω μετά κάτι μάτς αμέσως. Δευτέρη Παπαδόπουλου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Και δι' αυτού του τρόπου, ύστερα από λίγο καιρό, κάποιοι διάβασαν τα κείμενά μου, με πήραν στην ομάδα. Η ομάδα είναι ένα πόδι του συγκροτήματος του οργανισμού Λαμπράκη. Όποιος έγραφε δηλαδή στην ομάδα αθλητικά, έγραφε ταυτοχρόνως και στο Βήμα και στα Νέα. Είδαν εκεί τα χειρόγραφά μου αμέσως, και στο Βήμα και στα Νέα, και με μετέταξαν, με πήραν από το αθλητικό και με βάλαν στα Νέα. Είναι πολύ αστραπιαία η πορεία μου. Σε ποιο ρεπορτάζ στα Νέα. Στα Νέα έκανα ύλη από την αρχή, αλλά με ποιο τρόπο. Μου φέρνανε κείμενα των ανταποκριτών, οι οποίοι εκείνο τον καιρό τι ήταν, κάποιοι άνθρωποι που γράφανε στην καθαρέουσα για πράγματα ασήμαντα, δηλαδή ότι το τρακτέρ το λέγανε γεωργικό ελκυστήρα. Και έλεγε λοιπόν ότι γεωργικός εξετράπη, ναι, εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε κάποιον διαβάτη και τον πέταξε το ρεύμα και σκοτώθηκε. Εγώ από αυτό, με αυτό το υλικό που ήταν ένα τηλεγράφημα από 50 αράδες,
έφτιαχνα ένα κειμενάκι το οποίο ήταν ελκυστικό για τον άνθρωπο. Αυτά έμπαιναν, νομίζω, στην τελευταία σελίδα των νέων, σαν ένα μισό στήλο. Αυτό είναι άλλη στήλη που είχες. Θα σου πω. Μέσα από αυτή τη διαδικασία των κειμένων αυτών που τα μορφοποιούσα ώστε να γίνονται ελκυστικά, αρχίσανε αυτοί να μου δίνουν μεγάλοι δημοσιογράφοι. Οι μεγαλύτεροι, στα νέα σου λέω, έγραφα. Να πούμε μερικά ονόματα. Έτσι, να δώσουμε. Ας πούμε, χρονογράφημα έγραφε ο Ψαθάς. Ψαθάς. Διευθυντής ήταν ο Κώστας ο Νίτσος. Αρχισυντάκτης ο Χρήστος Πασαλάρης. Επί της ύλης ήταν ο Απόστολος Μαγκανάρης. Μυθικά ονόματα. Έγραφε ο Καβαφάκης. Έκανε σκίτσα, γελιογραφίες, ο Φωκίων Δημητριάδης. Μυθικά, επαναλαμβάνω. Αρχίζουν λοιπόν και σου δίνουν υλικό. Όχι, αρχίζουν αυτοί. Μικροειδήσεις, τις οποίες εσύ άρχισα. Δίνεις ένα σπινθήρα. Ακριβώς. Ύστερα από λίγο όμως, βλέποντας, και αυτό γίνεται, σου λέω, σχεδόν ακαριέα μετά από τρεις μήνες, με βάζουν και γράφω κομμάτια, ελεύθερο ρεπορτάζ. Και γράφω διάφορα κείμενα που τους αρέσουν. Πολύ γρήγορα, δηλαδή. Γύρω στο 1963 μου λέει ο Χρήστος Πασαλάρης, ο Βαρύκας επίσης ήταν αρχισυντάκτης. Ο Βαρύκας ήταν, όπως ξέρουν όλοι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ένας πολύ μεγάλος κριτικός της λογοτεχνίας και του θεάτρου. Έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία. Είναι από τους πρώτους που γράψανε για το φαινόμενο του Βάρναλη, για την λογοτεχνία δηλαδή της, ας πούμε, για τους λογοτέχνες οι οποίοι εκφράζανε μία σε χαμήλωνα με αυτή την έννοια. Θα την βρω τη λέξη, γιατί υπάρχει έκφραση του Βαρύκα επ' αυτού για το Βάρναλη, για τον Καριωτάκη και κάποιον άλλον. Είχε γράψει ένα βιβλίο κλασικό. Που σε προσγείωναν δηλαδή στα κοινωνικά θέματα, ας πούμε. Όχι, όχι, ο Καριωτάκης δεν είχε. Ίσα που ήταν η έκφραση της. Ήταν άλλο, ήταν η λογοτεχνία. Του πεσημισμού, ναι. Δεν θυμάμαι πώς. Ναι. Και ούτε έχει και σημασία. Ναι. Ανέφερα το Βαρύκα για να πω. Βάσος Βαρύκας, λοιπόν. Ακριβώς. Αυτών. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αρχίσανε, ρίξανε ένα βλέμμα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωσή μου και ο αρχισυντάκτης με έβαζε να γράφω ελεύθερα κομμάτια. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα και υπάρχουν πάντα στην Ελλάδα τεράστια προβλήματα. Αυτά τα χειριζόμουν εγώ. Θέματα του δρόμου, ας πούμε, θέματα των συνοικιών, αστυνομικά, ελεύθερα θέματα, έτσι. Ό,τι γίνεται, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εσύ τι έφερες, Λευτέρη, τι καινούριο έφερες αυτή τη γραφή, έφερες. Ένα λογοτεχνικό στοιχείο, χωρίς να είναι φιλολογικό, βέβαια, έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν που με χαρακτήριζε, αλλά κυρίως εγώ έγραψα με έναν τρόπο πολύ προσωπικό. Ως τότε, δηλαδή, εκείνοι που γράφανε τέτοια κομμάτια ελεύθερα, λέγανε ότι πήγαμε και είδαμε στο τάδε σημείο τον κύριο Μαρδά, ο οποίος μας είπε. Μας υπάρχει ένας τετριστερεότυπος πληθυντικός, έτσι. Ναι, ένα πληθυντικό. Εγώ είπα, τον είδα, μου είπε. Ναι. Η αμεσότητα. Με πήγε, δηλαδή. Μου έκανε. Αυτό για πολλούς θεωρήθηκε πολύ εγωκεντρικό και πολύ έτσι εγωπαθές. Αλλά επευλήθη αμέσως. Και έκτοτε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι άρχισαν να γράφουν με αυτό τον τρόπο. Το 1963 ο Πασαλάρης μου είπε, θέλεις να κάνουμε μία στήλη να τρελάνουμε τον κόσμο. Και μου έδωσε μία στήλη στην τελευταία σελίδα. Σκέψου, τα νέα τότε πουλούσαν Αθήνα Πειραιά 250.000. Ήταν η μεγαλύτερη εφημερίδα στην Ελλάδα, με τεράστια απόσταση από τη δεύτερη. Στην πρώτη λοιπόν σελίδα είχε μία μισή στήλη ο Ψαθάς. Στην τελευταία σελίδα είχα μία μισή στήλη εγώ. Αυτό έχω δει. Αυτό τα θέλω. Προσδόκητα του 24ωρου. Ο Ψαθάς όμως έπαιρνε ένα θέμα και το επεξεργαζόταν. Εγώ έπαιρνα 50 θέματα από ειδήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν και έκανα μικρά κειμενάκια των 10. Σαν ήταν τρήματα, ρινίσματα, σιδήρου, ας πούμε. Μπράβο. Ήταν πολύ ωραία ήταν αυτή η έκφραση. Αυτά λοιπόν τα ρινίσματα του σιδήρου, τα έπαιρνα εγώ τα και. Τα έκανες χρυσό.
Δεν ξέρω αν το έκανα. Με μία-δύο λέξεις, έτσι. Ναι, τα έχω μελετήσει. Κοίταξε, δεις, αυτά είναι, ας πούμε, ο προάγγελος των λεγόμενων μικροπολιτικών. Γιατί κυρίως τα θέματα ήταν πολιτικά. Και επειδή εκείνο τον καιρό υπήρχε, μετά από λίγο, ξεκίνησε η αποστασία, αυτά που έγραφα είχαν σχέση συνεχώς σε ένα ποσοστό 80% με τους αποστάτες, το Μητσοτάκη κλπ. Κλπ. Και έφτιαχνα μία στήλη η οποία διαβαζόταν από, καταλαβαίνεις, από όλο αυτόν τον κόσμο. Ήτανε πολύ αιχμηρή και εγώ ήμουνα τότε 28 ετών. Την ίδια μου στιγμή, μιλάμε για το 1963, εγώ βγαίνω με μεγάλη φόρα στο τραγούδι. Έχω δηλαδή δύο άξονες για να στηριχθώ. Σκέψου ότι το 63 που αρχίζει αυτή η στήλη, εγώ γράφω δύο τραγούδια ιστορικά μαζί με τον Ξαρχάκο και τον Μυθικό. Την Κεσαριανή. Την άπονη ζωή και την ψυχολογιά. Άπονη ζωή μας πέταξε στου δρόμου την άκρη, μας αδίκησες. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνηγήσες. Και τα λέει όλη η Ελλάδα. Έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη, στα 28 μου χρόνια, σου λέω, έχω μια θέση. Έρχεται μετά η δικτατορία. Δικτατορία το 1967, εγώ φεύγω και πάω στη Γερμανία. Με βρίσκει η δικτατορία σε ένα ταξίδι στη Γερμανία και δεν επιστρέφω, γιατί μου τηλεφωνεί η γυναίκα μου ότι θα με πιάσουν. Μένω ένα χρονικό διάστημα, γαλινεύουν κάπως τα πράγματα, γιατί στην αρχή δεν ξέρεις πού πάει αυτή η δικτατορία, τι νοσή είναι, ποιος την κάνει, μήπως σε σκοτώσουνε, μήπως. Και επειδή εγώ είχα και μεγάλα τραβήγματα με τους αποστάτες, ένας εκ των οποίων ήταν πρωτοπαλίκαρο εκεί στη Χούντα, μένω για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία, όπου τα παιδιά της Deutsche Welle με φιλοξενούν, αλλά όταν τα πράγματα μαλακώνουν, πέφτουν και κάτι αμνηστίες και ξέρω εγώ, εμένα δεν έχουν ούτε, δεν με έχουν καταδιώξει, δεν μου έχουν αφαιρέσει την υπηκότητα όπως το έχει γίνει για πάρα πολλούς. Μπαίνω σε ένα τρένο και έρχομαι στην Ελλάδα. Έως το 1969 κάνω την Ιωνία αντίστασή μου, δηλαδή γράφω στην εφημερίδα αλλά δεν υπογράφω. Ήτανε άρθρα. Χωρίς τι να γράψεις τότε εκεί, με μισόλογα προσπαθούσατε πρώτα έτσι. Λογοκρισία. Να πούμε τι σημαίνει αυτό για τους νέους. Δηλαδή όλα τα κείμενα, τα δοκίμια όπως τα λέγαμε τώρα, πηγαίνουν με ένα κλητήρα στην Γενική Γραμματεία Τύπου, όπου ένας λογοκριτής λέει, τα ελέγχει και λέει αυτό θα μπει, αυτό δεν θα μπει, έτσι. Βέβαια, είχε ένα μελανή μολύβι. Αυτά ήταν τα δοκίμια, ήταν μελανωμένο χαρτί επάνω στις σελίδες. Μια βρεμένη πατσαβούρα ήταν αυτή που πήγαινε στην εφημερίδα. Το κοίταγε ο λογοκριτής, είχε ένα μελανή μολύβι, αυτό δεν θα μπει. Κοίταζε ένα τίτλο, αλλάξτε αυτή τη λέξη, βγάλτε αυτή τη φωτογραφία και αφού ο κλητήρας το έφερνε στην εφημερίδα, γινόντουσαν αυτές οι αλλαγές, ξαναπήγαινε, ήλεγχε αυτό τα πράγματα, έβαζε μία σφραγίδα και εάν υπήρχε αυτή η σφραγίδα, κυκλοφορούσε η εφημερίδα. Μετά έρεται κατά κάποιο τρόπο η λογοκρισία ή μη λογοκρισία υπήρχε. Έτσι. Ναι, εσύ τι θέση παίρνει στα νέα, αρχίζει και γράφει ελεύθερο ρεπορτάζ, λογοτεχνικά, συνεντεύξεις. Όχι, τα πάντα γράφω, αλλά πια είναι τα πράγματα σχεδόν ελεύθερα. Είναι δηλαδή γύρω στο 1970-71, είναι τα πράγματα, δεν επεμβαίνει κανείς βέβαια. Το καθεστώς είναι καθεστώς δικτατορικό. Κάθε φορά που υπάρχει κάτι, σε σέρνουν στα δικαστήρια. Εγώ δεν είχα καμία τέτοια περίπτωση. Ώσπου γίνεται η μεταπολίτευση. Όπου τότε στη μεταπολίτευση αρχίζω εκτενή
ρεπορτάζ και θα έλεγα και έτσι πολύ δύναμα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, γράφω με καινούργια στοιχεία. Έχω ένα επιτελείο από 10 ανθρώπους οι οποίοι αντλούν στοιχεία για να γράψουμε μια σειρά για τη Μακρόνησο. Ας πούμε, εκεί υπήρχε ένας βασανιστής ονόματι Σκαλούμπακας, για τον οποίο δεν είχε γραφτεί τίποτα, ποτέ. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βασανίσει τον ίδιο τον Λεωνίδα τον Κύρκο. Και στέλνω τον Κώστα τον Παπαπέτρου, καλή του ώρα, ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος που μυρίζεται τα πράγματα, σαν και σένα είναι κι αυτός. Και βρίσκει τον Σκαλούμπακα και του παίρνει συνέντευξη. Αλλά δεν είναι μόνο ο Σκαλούμπακας. Γράφουμε τότε μία σειρά η οποία δίνει φτερά στην εφημερίδα. Έρχεται και ο Γιώργος Ολιάνης, ο οποίος φεύγει και πάει στην Κύπρο και κάνει μια άλλη καταπληκτική σειρά για τους αγνοούμενους του στην Κύπρο. Και στην Τουρκία. Ναι. Πάει και στην Τουρκία. Πάω και εγώ στην Τουρκία. Και κάνει το βιβλίο «Η Τουρκία χωρίς Φερετζέ». Και γράφω, ναι, και σε αυτό το βιβλίο που γίνεται το 1976, σχεδόν λεπτομεριακά λέω ότι θα γίνει δικτατορία. Είναι ολοφάνερο ότι θα γίνει δικτατορία και γίνεται το 80 η δικτατορία του Ευρέν. Και έχω αρχίσει να στέλνω ανταποκρίσεις για αυτό το πράγμα που συμβαίνει και το βλέπεις και ο Γιάννης ο Καψής της δημοσιεύει. Και τρέμει το φιλοκάρδι μου γιατί φεύγω με ένα αυτοκίνητο και έρχομαι οδικός προς την Ελλάδα. Δημοσιεύονται απίστευτα πράγματα την ώρα που εγώ οδεύω προς Αλεξανδρούπολη. Αλλά είναι οι Τούρκοι, δουλεύουν και αυτοί ράθυμα αυτές οι υπηρεσίες στην αρχή της δικτατορίας και δεν έχω επακόλουθα, διότι εάν πιάνανε αυτά τα κείμενα εκείνη την ώρα, έχεις δει το, πώς λέγεται, του Μεσονικτίου, το τρένο, πώς λέγεται αυτό το έργο, τι τραβά στην Τουρκία. Στις φοβερές φυλακές, έτσι. Αυτό, που... ναι, φοβερό. Υφίσταται τα πάνδυνα ο συλληφθής δημοσιογράφος. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, μια συγγνώμη, άλλη... Συγγνώμη, να πω ναι, ότι ναι. Εκείνο τον καιρό κάνω μια έρευνα που έχει τεράστια απήχηση. Δηλαδή, εγώ δεν δέχομαι ότι στο Κολωνάκι... Η επαρχία της Αθήνας, εκεί θα έρχομαι κι εγώ. Στο Κολωνάκι, στο ψυχικό, όπως λέγανε τότε για τον Γεώργιο Μαύρο, ότι πηγαίνει στο Μωραΐτη, αυτόν που είχε το σχολείο, και για να αισθάνονται καλύτερα από τους άλλους, γεμίζανε μια πισίνα με νερό Λουτρακίου, αδειάζανε μπουκάλια και κάνανε στην πισίνα μπάνιο. Λοιπόν, εγώ δεν δέχομαι αυτή την κατάσταση και κυρίως δεν δέχομαι το γεγονός ότι ένα τέταρτο από την Ομόνοια υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν νερό να πιούνε στο Περιστέρι. Έχουν αποχωρητήρια που η πόρτα του ενός είναι βγαλμένη και η πόρτα του άλλου είναι επίσης βγαλμένη. Δηλαδή ένα παιδάκι κάθεται στο αποχωρητήριο και έχει απέναντί του ένα άλλο παιδάκι και είναι γυμνά σε μια στιγμή που τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία μιλάς εσύ είναι πολύ σεβαστά. Αυτές οι στιγμές των ανθρώπων είναι μοναδικές, δικές τους. Και υπάρχει αυτή η βαναυσότητα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι στο Χαϊδάρι οι άνθρωποι δίπλα σε ρέματα δεν μπορούν να κοιμηθούν από τα κουνούπια. Στη Νέα Ιωνία έχουν κάτι παραγκόσπιτα και με την πρώτη βροχή πέφτουν τα παραγκόσπιτα και πεθαίνουν άνθρωποι, δύο παιδάκια. Εκεί είχαν πνιγεί. Θυμάσαι τις φοβερές πλημμύρες το Νοέμβριο 77. Ναι, αυτό έγινε μετά. Έχω γράψει για αυτά τα πράγματα μαζί με τη Μελίνα. Τότε λοιπόν που γράφω αυτά τις επαρχίες της Αθήνας, στη Κεσαριανή, στο Γαλάτσι, ήταν... Ο τρίτος κόσμος στην Αθήνα. Ο τρίτος κόσμος. Αλλά εγώ τις λέω επαρχίες της Αθήνας. Και τα διαβάζει η Μελίνα και παθαίνει κάτι. Και με παρακαλεί να κάνουμε μια σειρά από... για την τηλεόραση και σινεμά. Και πάμε με το Ντασέν και τη Μελίνα και γυρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα για την τηλεόραση και τα κόβει ο Λαμπρίας, ήταν υπουργός Προεδρίας και γίνεται ένα τεράστιο θέμα στη Βουλή και
ας πούμε, η αιτιολογία είναι ότι δεν είναι δυνατόν την ώρα που οι άνθρωποι τρώνε το βράδυ στο σπίτι τους να βλέπουν ότι κάποια... Να βλέπουν παιδάκια, την αλήθεια. Ναι, δεν μπορούν να βλέπουν ακαθαρσίες, δεν μπορούν να βλέπουν ρέματα, δεν μπορούν να βλέπουν παράγκες. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα νερά που είχε βάλει ο Καραμαλής εδώ στην πλατεία Ομονίας, τα λοξά συντριβάνια της πλατείας Ομονίας. Έγινε μέγας χαμός. Εν τέλει αυτά τα έκανε η Μελληνατενία και γύρισε όλο το λεκανοπέδιο και πεζόντουσαν και παίζονται ακόμη με τη Μελίνα Παρούσα τότε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει έστω και μία κόπια. Αλλά έδειχνε όλο το πρόβλημα αυτής της χώρας, η οποία το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να δείχνει μία βιτρίνα και ποτέ δεν έσκαψε κάτω να δει πώς είναι τα πράγματα. Πήγαινα σε σχολεία, Κώστα, ακριβώς για αυτό το ρεπορτάζ, και έβλεπες παιδάκια, κοριτσάκια έτσι σαν αγγελούδια 17 ετών, να κάνουν μάθημα σε αστυνομικά τμήματα, σε σιταποθήκες που ήταν γεμάτα ψήρες σταριού, μέσα σε πρώην χασάπικα, που τα ντουβάρια τους είχαν ποτιστεί από τη μυρωδιά του κρέατος. Μια φρικτή πραγματικότητα το 1975, με υπουργό παιδείας ένα καθηγητή μου, το Ζέπο. Μια εφιαλτική κατάσταση, την οποία περιέγραψα όπως πίστευα ότι πρέπει να την περιγράψω. Στην Κοκκινιά, στην Νίκαια δηλαδή, όπου ήταν ένας δήμαρχος κομμουνιστής, ο Κατσαφάνας, δεν υπήρχε τίποτα. Και το ρώτησα, τι πρέπει να κάνουμε, τίποτα. Χρειάζομαστε τόση ποσότητα νητρογλυκερίνης, να τεινάξουμε όλη την περιοχή στον αέρα, για να ξαναφτιάξουμε μια καινούρια πόλη. Γιατί? Την οποία οι ίδιοι βέβαια έφτιαξαν έτσι. Δεν ξέρω τι με την αντιπαροχή, με τη... Μα τότε οι άνθρωποι, σου λέω, ζούσαν μέσα σε λαγούμια. Δηλαδή, είχε ένας μια παράγκα, την οποία είχε πάρει ως πρόσφυγα το 24, όταν με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Και του είχε δώσει το κράτος ένα σπιτάκι, το οποίο ήταν 5x5, μαζί με μια αυλή. Αυτοί λοιπόν, εκεί τη νύχτα, σκάβανε από κάτω σε ένα σημείο και όλη τη νύχτα, όπως έγινε η απόδραση από τις φυλακές των Βούρλων, βγάζανε χώμα και φτιάχνανε λαγούμια μέσα στη γη για να μπορέσουν να φτιάξουν άλλο ένα δωματιάκι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις σε τι απόγνωση ήταν αυτοί οι άνθρωποι της. Μιλάω για την Κοκκινιά. Έγραψα απίστευτες ιστορίες που τις είδα με τα μάτια μου για αυτόν τον κόσμο, ο οποίος ήταν μέσα στην υγρασία και έβγαινε σαν τον τυφλοπόντικα κάθε νύχτα για να μπορέσει να επιζήσει. Αυτό είναι το ρεπορτάζ που έκανε. Επίσης θέλω να πάμε σε μια άλλη πολύ ωραία σελίδα που είχες, το πρόσωπο της εβδομάδας. Και θυμάμαι ένα συγκλονιστικό κείμενο, αυτό το έχω κρατήσει σε ένα φάκελο που κρατάω με ύφος, με στυλ γραφής, γιατί είμαι λάτρης του ύφους και της δομής, πέρα από το περιεχόμενο. Είναι λοιπόν το πρόσωπο της εβδομάδας που είναι από το χώρο της πολιτικής, το ελεύθερο ρεπορτάζ, το χώρο της κοινωνίας και είναι Πάσχα και έχεις το πρόσωπο της εβδομάδας τον Ιησού Χριστό. Και λες, είχαμε δώσει ραντεβού σε ένα καφενεδάκι στη Δραπεσόνα. Ήρθε ο Χριστός κουτσένοντας, γιατί είναι και ο νοτιάς, είναι το καρφί που πονάει ακόμη, ήταν αξίριστος. Καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι γωνιακό και παραγγείλαμε κονιάκ. Είχε και ροκανίδια, γιατί είχε γένεια 3 ημερών και είχε και ροκανίδια στο πρόσωπό του. Το Χριστό τον αγαπάω πολύ, αυτό το πρόσωπο. Έγραψα αυτό το ρεπορτάζ γιατί ήταν αυτές οι μέρες, αγαπάω τον Χριστό, και ήταν μπολιασμένο όλο το ρεπορτάζ με ποιήματα που αναφερόντουσαν στον Χριστό και σε στιγμές πολύ ανθρώπινες του Χριστού. Και αφού κάθεται εκεί πέρα και τρώμε και πονάει το αυτό, στο τέλος, σε αυτό το μαγαζάκι της Δραπετσόνας, πέφτει ένα ζεϊμπέκικο του Τσιτσάνη σε ένα μικρό πικάπ
Και ο Χριστούλης, αυτός που κουτσένει ελαφρά, που είχε έρθει εκεί με μια πετσέτα, με το φαγητό του, και αφού έχουμε αποφάει, σηκώνεται και παπ και ρίχνει ένα ζεϊμπέκικο του τσιτσάνι και έτσι τελειώνει το κομμάτι. Ήταν ερωτήσεις δικές σου στο Χριστό και απαντούσαν ποιητές, τσιτάτα ποιητών. Αυτό πρέπει να διδάσκεται σε δημοσιογραφικές σχολές. Δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει. Ξέρω ότι εγώ τουλάχιστον, επειδή έχω... Είναι από τα πιο συγκλονιστικά σου κείμενα. Θέλω να πω ότι αυτό θα το βάλω σε ένα βιβλίο τώρα που θα κυκλοφορήσει. Δεν θα κυκλοφορήσει αμέσως. Αλλά είναι ένα από τα κείμενα όπου θα βάλω διάφορα κομμάτια που έχω γράψει κατά καιρούς. Είτε δημοσιογραφικά, είτε διηγήματα, είτε κάποιες σκέψεις. Γιατί όπως ξέρεις, εγώ γράφω βιβλία και είναι και ευκαιρία να πούμε. Να αναφερθούμε στα βιβλία που εξέδωσες πρόσφατα, είναι τα τραγούδια. Τρία βιβλία. Μια μυθιστορηματική, ας την πούμε, αυτοβιογραφία που λέγεται «Είναι γλεντζές, Μινιγάλα». Ένα βιβλίο με τα 300 καλύτερα τραγούδια μου, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πώς γράφτηκαν, γιατί γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια, τα 300 καλύτερα μου τραγούδια. Και το τρίτο είναι μία σάτιρα στο μελό ενός θεατρικού μου έργου, δηλαδή, που έγραψα με τη γυναίκα μου, τη Ράγια Μουζενίδου, και παίζεται τώρα. Και είναι μια θέατρο... πολύ τρομερή και δυνατή νεαρή πρωταγωνίστρια. Την κόρη μου, την Ιακίνθη. Στο θέατρο Δίπυλων. Τρία βιβλία. Και να πούμε επίσης και για το CD με πολύ ωραία τραγούδια, το «Σπάει το Ρόδι». Αυτό είναι πολύ άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο Νταλάρας είχε μία πολύ έτσι πρωτοποριακή, θα έλεγα, ιδέα να κάνει μια σειρά από δίσκους που τους στίχους θα τους είχαν γράψει οι πιο γνωστοί άνθρωποι που κάνουν στίχους. Ξεκίνησε από μένα, θα ακολουθήσει ο Μάνος ο Ελευθερίου, θα πάει μετά ο Τρυπολίτης, η Νικολακοπούλου, θα πάει για καιρό αυτή η δουλειά. Σε αυτό το δίσκο που λέγεται «Σπάει το Ρόδι», τραγουδάει ο Νταλάρας στα περισσότερα τραγούδια, τραγουδάει η Χαρούλα η Αλεξίου, και άλλοι σπουδαίοι, όλοι οι σπουδαίοι τραγουδιστές. Πολύ μεγάλοι. Όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές, ο Μητροπάνος, ο Βασίλης, ο Παπακοσταντίνου, ο Τερζής, οι πάντες τραγουδούν. Το σημαντικό είναι ότι από τα τραγούδια αυτά τα έχουν γράψει 12, είναι 13 τραγούδια, 12 νέοι συνθέτες, είναι δηλαδή 30-ριδες, 35-ριδες, παιδιά με πολύ ταλέντο. Και ένα έχει γράψει και ο Νταλάρας και το ερμηνεύει μαζί με τη Χαρούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε πάλι στη δημοσιογραφία, να μου μιλήσεις για την δεκαετία του 80, όπου αναλαμβάνεις το χρονογράφημα. Και θέλω να μου πεις για το χρονογράφημα δύο λόγια. Είναι αυτή η δύναμη του 24ωρου που πρέπει να έχει, έτσι. Το χρονογράφημα είναι ίσως το δυσκολότερο είδος στην δημοσιογραφία. Εξαρτάται από την εφημερίδα στην οποία γράφεις, ας πούμε. Εάν γράφεις το ριζοσπάστη, απευθύνεσαι σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Μπορείς να γράψεις ό,τι απαιτείται να γραφτεί για αυτό το κοινό. Αν γράφεις στην Αυγή, είναι το ίδιο. Αν γράφεις σε μία ακροδεξιά εφημερίδα, είναι το ίδιο. Έχεις δηλαδή την δυνατότητα να επιλέξει ένα θέμα που ταιριάζει κοστούμι στο κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Όταν γράφεις σε μία πολύ μεγάλη εφημερίδα, όπως είναι τα Νέα, στη μεγαλύτερη εφημερίδα, το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι δεν είναι δεδομένο. Βέβαια, είναι πολύ συλλεκτικό. Είναι πολύ συλλεκτικό. Βέβαια, σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι κοινό που
είναι, ανήκει στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ένα κομμάτι οπωσδήποτε ανήκει στη δεξιά που διαβάζει, όπως ένα μεγάλο κομμάτι ανήκει στην αριστερά. Οπότε στα πολιτικά θέματα βρίσκεσαι σε μία, πολλές φορές ένα δίλημα. Δηλαδή μπορεί να έχεις μία συγκεκριμένη άποψη εσύ, την οποία μπορεί να κουβεντιάσεις με τον Μαρδά, το φίλο σου, σε ένα καφενείο, αλλά εκεί πρέπει να την, τη συγκεκριμένη αυτή άποψη, πρέπει να την φέρεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργήσεις πρόβλημα σε αυτόν τον αναγνώστη που θα σε διαβάσει. Και εκεί είναι η μεγάλη τέχνη στο χρονογράφημα. Όταν γράφεις πολιτικά, εγώ έχω βαρεθεί πια τα πολιτικά χρονογραφήματα και γράφω για θέματα κοινωνικά, ας πούμε, έτσι όπως αρχίσαμε. Η ανεργία των νέων για μένα είναι πολύ σοβαρότερο πρόβλημα από όσα λέει ο Καραμαλής ή ο Παπανδρέου ή ο Α ή ο Β. Δεν μπορούν τα παιδιά που έχουν σπουδάσει να μην έχουν μια δουλειά. Καταλαβαίνεις τι λέω. Με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα και οι διάφορες λαδιές που γίνονται στα πολιτιστικά, στα οικονομικά, αλλά κυρίως στα κοινωνικά θέματα. Αυτό της ανεργίας με σφάζει. Τώρα, τι πρέπει να έχει, τι προσόντα πρέπει να έχεις. Πρώτον, πρέπει να ξέρεις να γράφεις. Και να γράφεις με έναν τρόπο δικό σου. Να μην έχεις καμία σχέση με τα κείμενα που γράφουν οι άλλοι. Διότι το χρονογράφημα στην Ελλάδα, έχουν ασχοληθεί με το χρονογράφημα οι μεγαλύτεροι πεζογράφοι, οι μεγαλύτεροι ποιητές που βγήκαν σε αυτόν τον τόπο. Φαντάσου ότι επί χρόνια έγραφε χρονογράφημα σε αριστερά φύλλα ο Κώστας ο Βάρναλης, ένας ποιητής που έχει πάρει το βραβείο Λένιν. Στις δικές μας εφημερίδες έγραφε χρόνια ο Παύλος ο Παλαιολόγος, ο Ψαθάς και πριν από αυτούς ο Μελάς. Ας αρχίσουμε από τον Τίμο, τον Μωραϊτίνη. Οι πάντες που έχουν σχέση με τη λογοτεχνία έχουν ασχοληθεί με το χρονογράφημα. Γιατί σου δίνει την δυνατότητα να γράψεις ό,τι θέλεις, να το γράψεις ωραία και να έχεις και ένα κοινό το οποίο αναπτύσσει μαζί σου μια σχέση. Δηλαδή είναι 50-50 λογοτεχνία, δημοσιογραφία, ας πούμε, έτσι. Πιο όχι, πολύ είναι λογοτεχνία θα λέγαμε. Όχι, όχι, περισσότερο είναι δημοσιογραφία. Αν ξεφύγεις από τη δημοσιογραφία, από το υπαρκτό πρόβλημα, το καθημερινό, πάει πια σε πύρη μπάλα. Ο κόσμος θέλει, που έχει την ανησυχία του. Πρέπει να έχει επικαιρότητα μέσα. Πρέπει να έχει. Ή να ξεφεύγει μερικές φορές. Πρέπει να έχει σε μεγάλο βαθμό την επικαιρότητα. Πρέπει να έχει μύθο. Πρέπει να είναι μια ιστοριούλα δηλαδή. Όχι, δεν θα το έλεγα. Τουλάχιστον για μένα. Βέβαια υπάρχουν και ήδη χρονογραφήματα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή ο Ψαθάς καθιέρωσε το πολιτικό χρονογράφημα. Ναι, νομίζω ότι συνεχίζει. Κόντρα στη μέχρι τότε παράδοση που ήταν φιλολογικό. Ακριβώς. Εγώ ακολουθώ αυτή την πορεία, γιατί είναι και αυτή η εφημερίδα, τέτοια είναι η εφημερίδα. Αλλά καταπιάνομαι με τα πάντα, βεβαίως όποτε θέλω, με ένα ύφος λυρικό, πες το λογοτεχνικό. Ποιητικό. Ποιητικό, ώρες-ώρες. Βάζω και ψήγματα από στίχους, από τραγούδια, από πεζά κείμενα. Αλλά έχω κάνει το εξής, νομίζω, δημοκρατικό, ας το χαρακτηρίσουμε. Επειδή εμένα μου έχει δώσει μια εφημερίδα 30 τόσα χρόνια έναν άμβονα, στον οποίο ανεβαίνω και ψέλνω κάθε μέρα, σκέφτηκα ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ήθελα να έχει την ίδια δυνατότητα και ο αναγνώστης. Λαϊκή συμμετοχή έχεις καθιερώσει. Ακριβώς. Δηλαδή γράφω εγώ κάτι, να έχει το δικαίωμα και η κυρία απέναντι. Διαδραστικό χρονογράφημα θα το λέγανε τώρα. Δεν ξέρω πώς θα το λέγανε. Ιντερνετική είναι. Ότι εγώ γράφω ένα χρονογράφημα. Και δίνεις το λόγο δύο φορές τη βδομάδα. Τρεις φορές τη βδομάδα στους αναγνώστες. Ο κόσμος. Τρεις φορές εγώ και τρεις φορές ο κόσμος. Ο οποίος με βρίζει και βάζω. Λέει, είχες άδικο εκεί πέρα και αυτό και αυτό. Και μένει αλγόκριτο, ατόφιο. Απολύτως. Γιατί. Εδώ είναι και μία, πρώτα η ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και δεύτερον είναι και μία μαγιά. Με ποια έννοια. Ένα να μην το βάλεις,
αυτός ο ένας κάπου θα το πει. Εάν να λογοκρίνεις, αυτός ο ένας θα σκεφτεί και θα πει δεν είναι εντάξει. Γίνεται σούσουρο κατά το κοινό λεγόμενο. Εάν τα βάλεις όλα που σε βρίζει, θα πει ο αναγνώστης, κοίτα τι μάγκας είναι αυτός. Τον βρίζουν. Δεν φοβάται. Και δεν φοβάται κα... Μα γιατί να φοβηθώ. Την άλλη άποψη λέει ο άλλος. Δεν είπε ότι είμαι κλέφτης. Λέει ότι είχες δίκιο που ξέρω εγώ δεν έχει νερό εκεί πέρα. Αλλά έχεις άδικο που λες. Να τώρα έχω γράψει ας πούμε διάφορα πράγματα τον τελευταίο καιρό που έχουν ενοχλήσει μια σειρά από αναγνώστες. Αυτό τον καιρό τώρα μετά την πρωτοχρονιά θα βάλω τις επιστολές όλες αυτών που με βρίζουν. Πολύ ωραία. Λευτέρη, είπαμε για τις εφημερίδες και θέλω τώρα να πάμε στον αντίποδα που είναι τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και κυρίως τα κανάλια. Εσύ ένας άνθρωπος της εφημερίδας, του λόγου, της ποίησης, του στίχου. Πώς κρίνεις τα κανάλια, τα δελτία ειδήσεων? Κοίταξε, οι ειδήσεις, το μέσον είναι τέτοιο που δίνει ειδήσεις τελείως επίπεδες. Γρήγορα, έχει το προσόν ότι μεταδίδει ειδήσεις την ίδια στιγμή που παράγεται το γεγονός, δηλαδή πέφτει ξύλο στο Πολυτεχνείο και εκείνη τη στιγμή το βλέπεις, ενώ στην εφημερίδα θα το δεις την άλλη μέρα. Και αυτό είναι το μεγάλο του προσόν και η εικόνα που έχει είναι δραστική. Αλλά όπως σου είπα, είναι επίπεδη η ενημέρωση. Δηλαδή ο αναγνώστης, ο τηλεθεατής, παίρνει μια εικόνα φευγαλαία και το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο, του φεύγει η μία εικόνα, έρχεται η άλλη εικόνα, δεν σκέφτεται και επιδιώκουν και εκείνοι που έχουν τα κανάλια και αυτοί που έχουν τις ειδήσεις να μην σκέφτεται, παρά το ότι δήθεν εμφανίζονται στα παράθυρα και λένε και τσακώνονται στημένα πράγματα, η μεν και η δε, ενώ η εφημερίδα έχει τούτο το προνόμιο. Σου δίνει τα γεγονότα με καθυστέρηση, αλλά ο αναγνώστης διαβάζει και ξαναδιαβάζει και ξανασκέφτεται και λέει γιατί ήταν έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Υπάρχει μία ανάλυση η οποία είναι πολύ μεγάλη, με διαφορετικές απόψεις από εδώ και από εκεί. Ενώ όταν είσαι σε ένα παράθυρο, όπως τα λένε, και λες εσύ το μακρύ σου και ο άλλος το κοντό σου, η επιχειρηματολογία είναι τόσο ιδά και εξαρτάσαι πάρα πολύ και από εκείνον που κατευθύνει τη συζήτηση, που είναι ας πούμε το αφεντικό του δελτίου ειδήσεων. Αυτός σε κόβει ή στρέφει την κουβέντα εκεί που κρίνει ότι βολεύει το δελτίο του ή βολεύει την παράταξη στην οποία ανήκει. Οπότε δεν έχεις μία ενημέρωση όπως πρέπει, ενώ αν πάρω, εγώ ξυπνάω, ξυπνάω και διαβάζω το πρωί στις 8 η ώρα το Βήμα, την Καθημερινή και το Ριζοσπάστη. Ξέρω δηλαδή στις 10 η ώρα που... Τις ειδήσεις της ημέρας. Το βράδυ αυτές τις ειδήσεις τις βλέπεις στα δελτία. Τις επαναλαμβάνουν ο καθένας με τον τρόπο του. Ενώ εγώ όμως έχω διαβάσει αυτά τα τρία πράγματα και ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Τα μονοθεματικά δελτία πώς τα κρίνεις? Τα μονοθεματικά, δηλαδή ένα-δυο θέματα που γίνεται κουβεντολόγιο. Δεν είναι δελτία ειδήσεων αυτά. Δελτία ειδήσεων είναι όταν... Πρώτα πρέπει να είναι σύντομα τα δελτία ειδήσεων. Να λένε τις ειδήσεις μία-δύο... Αυτή είναι η τηλεόραση. Άστο το άλλο για μας που γράφουμε στις εφημερίδες. Στον αρθρογράφο, στον σχολιαστή, στον αναλυτή. Πάντως και η κόντρα εδώ που τα λέμε νοστιμίζει το δελτίο, έτσι. Του δίνει ένα δυναμισμό. Εντάξει, αυτό όμως είναι περισσότερο φτιαχτό παρά ουσιαστικό πράγμα. Δηλαδή, θα μ' άρεσε πάρα πολύ να είναι ένα δελτίο, να λέει κάποια πράγματα και να σηκώνει ένα στο τηλέφωνο ακροατής και να λέει τι λέτε ρε, και αυτός να βγαίνει. Όχι να περνάει από 40 κύματα και να μην βγαίνει. Πες μου την άποψή σου για την AGB. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει μέτρηση της τηλεθέασης, ειδικά στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές? Εγώ δεν πιστεύω τέτοια πράγματα και αμφισβητώ και το πόσο αυτές οι μετρήσεις είναι αξιόπιστες. Βέβαια δεν έχω στοιχεία για να μπορέσω να κατηγορήσω κάποιον,
Αλλά ας πούμε, εγώ είμαι δημοσιογράφος 40 χρόνια, δεν ξέρω κανέναν ούτε στην οικογένειά μου, ούτε στον περίγυρό μου, ούτε στη γειτονιά μου που να έχει ένα τέτοιο μηχανάκι και να... Και μιλάμε για 1200 μηχανάκια σε όλη την Ελλάδα. Το Αιγαίο δεν έχει κανένα βέβαια μηχανάκι. Λοιπόν, τώρα πώς θα κρίνεις. Γιατί, τι λένε οι διαφημιστές. Λέει το Αιγαίο έχει 300.000 πληθυσμό. Δεν μας ενδιαφέρει από άψη διαφημιστικής πίτας και μάζας. Έτσι, το ακριτικό Αιγαίο. Δεν είναι απίστευτο αυτό το τρομερό. Εντάξει, όταν βγαίνει η μέτρηση και λέει ο ένας 20% και ο άλλος λέει 20,1 τόσο. Υπάρχει και... περίπτωση το πιθανότερο. Δεν είναι ανοιχτά και τα 1200 μηχανάκια. Δηλαδή η μέτρηση αυτή μπορεί να αφοράει και 1000 μηχανάκια. Ειδικά το πρωί μπορεί να αφοράει 500 μηχανάκια, 300 μηχανάκια. Αυτά από όσα αποδεικνύονται. Δηλαδή μια νοικοκυρά η οποία ακούει αφηρημένα την ώρα που μαγειρεύει κάποιο αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Μετά και... μπορεί η ενημέρωση που είναι στοιχείο πολιτισμού και επικοινωνίας. Μπορεί να τίθεται υπομέτρηση. Και ποιος θα κρίνει, δηλαδή. Συμφωνώ να πω μαζί σου. Αυτή είναι η άποψη. Εάν μπει ένα δικό σου από τα τρομερά τραγούδια που έχεις γράψει σε μέτρηση, ας πούμε το πρωί που θα ακούνε οι οικοκυρές, και μπει και ένα σκυλοτράγουδο. Το σκυλοτράγουδο θα κερδίσει. Λοιπόν, και τι σημαίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή, είναι θέμα λοιπόν εθνικού πολιτισμού. Όταν με κάλεσε εμένα ο Καραμανλής, άκουσε να σου πω τώρα που έγινε πρωθυπουργός, ύστερα από 10 μέρες με κάλεσε στο μαξί μου για να του πω τη γνώμη μου για τον πολιτισμό, τι πρέπει να κάνουμε για τον πολιτισμό. Πρέπει να πω ότι είχε προηγηθεί ο Μίκης ο Θοδωράκης και ο Μιχάλης ο Κακογιάννης. Εγώ ήμουν τρίτος που εκλήθη. Του είπα ότι θα φτιάξεις τη δημόσια τηλεόραση. Διότι η δημόσια τηλεόραση δεν ζητάει, δεν πρέπει να έχει διαφημίσεις. Δεν πρέπει να, από τη στιγμή που εξαρτάσαι από την διαφήμιση, δεν μπορείς να είσαι για το γιαουρτά ο οποίος έκανε... θα σου κόψει το γιαου, την διαφήμιση του, γιαουρτιού, του γιαουρτιού αν τον χτυπήσεις. Η δημόσια τηλεόραση δεν έχει λόγο να κάνει τέτοιες αβάντες. Και από εκεί μέσα μπορεί να περάσεις όλο τον πολιτισμό, γιατί ο κόσμος βλέπει τηλεόραση, είναι ανέξοδη, δεν πληρώνει λεφτά. Τα πληρώνει μέσω της ΔΕΗ και δεν ξέρω ποιον. Έτσι δεν γίνεται με τη δημόσια τηλεόραση. Εκεί λοιπόν μπορεί να βάλεις πολύ καλούς συγγραφείς να σου γράψουν σύριαλ. Συγγραφείς όμως, όχι του ποδαριού, με τους καλύτερους ηθοποιούς, τους καλύτερους μουσικούς, να υπάρχουν εκπομπές για το θέατρο, για τη λογοτεχνία, για το χορό, για τη μουσική. Πράγματα που θα, ο κόσμος τα βλέπει και τα βλέπει σε όλη την Ελλάδα και τα βλέπει ανέξοδα. Περνώντας από τη μία μεριά στην άλλη, κάθε μέρα εθίζεται το τηλεοπτικό κοινό και το επίπεδό του πάει πιο ψηλά. Αυτό πρέπει να κάνεις. Και νομίζω ότι σε ένα ποσοστό αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να γίνεται. Εσύ είσαι αισιόδοξος για την πορεία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει κάποιο φρένο, γιατί δεν υπάρχουν εκπομπές λόγου και τέχνης, ενώ επιβάλλονται από τον νόμο, όπως ξέρεις. Να σου πω κάτι για να, το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Στις αρχές του έτους, κάναμε ένα δίσκο με τον Μίκη Θοδωράκη. Την Ερημιά. Την Ερημιά. Και ήταν η εθνική ομάδα της Ελλάδας. Θεοδωράκης. Δευτέρης Παπαδόπουλος, Μητσιάς, Φαραντούρη, Ξαρχάκος. Ξαρχάκος. Υπερδυνάμεις. Αυτές οι υπερδυνάμεις δεν είχαν ποτέ συνασπιστεί. Και έγινε αυτός ο δίσκος. Αντί να βγει έκτακτο. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Μας λέει λοιπόν ένα κανάλι, δεν θέλω να... ούτε με νοιάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νοιάζει εμένα. Λοιπόν, μου λέει ο Χατζηνικολάου, θα κάνουμε μια εκπομπή. Έγινε. Έρχεται η κοπέλα, μια κοπέλα συνεργάτης του, θα την κάναμε στο σπίτι του Θοδωράκη. Ο Θοδωράκης είναι το μεγαλύτερο πρόσωπο πολιτισμού ζών στην Ελλάδα. Υπάρχει άλλος. Πες μου. Όχι. Υπάρχει σαν το Θοδωράκη τίποτα. Θα γινόταν αυτό το πράγμα. Είναι ο προκαθήμενος. Ο προκαθήμενος, ο πατριάρχης. Θα κάνουμε την εκπομπή έτσι, θα την κάνουμε αλλιώς. Ήρθε η κοπέλα, πήραμε μέτρα, πού θα βγει, το σπίτι είναι στην Ακρόπολη, θα φαίνεται και η Ακρόπολη κλπ. Ήρθε μια δεύτερη φορά, κουβεντιάσαμε αυτά και τελικά η εκπομπή δεν έγινε.
και ούτε ακούστηκε πουθενά από κάποιο κανάλι αυτό το. Και από τα ραδιόφωνα. Στην αρχή τα άκουγα στη Μελωδία, έτσι. Αλλά στα άλλα ραδιόφωνα δεν ακούστηκε καθόλου. Ούτε στο Μελωδία ακούστηκε. Ναι. Και μάλιστα όταν πήρα εγώ στο τηλέφωνο, εκτός από. Από μια εκπομπή από το πρωί. Αυτή την κοπελίτσα. Την 6 με 7 το πρωί. Αυτή που παρακολουθείς εσύ είναι. Πώς τη λένε. Η Διονυσία η Μπάκα. Μόνο αυτή έβαζε τα τραγούδια. Παίρνω τον διευθυντή λοιπόν του αυτού και λέω: δεν τρέπεσαι. Έχει βγάλει ένα δίσκο ο Θοδωράκης και δεν τον παίζει. Μου λέει, πώς δεν τον έπαιξα, λέει. Έβαλα ένα κείμενο που έγραψε ο Θοδωράκης για αυτό το δίσκο. Ναι. Καταλαβαίνεις. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Αυτός, βλέπω λοιπόν τον Χατζηνικολάου μια μέρα στο. Έκανε μια. Η Μαρινέλα, γιόρταζε η Μαρινέλα. Και είχε μαζέψει κόσμο εκεί στη Βαρυμπόμπη σε ένα κέντρο. Ρεσί του λέω, γιατί δεν έκανε την εκπομπή. Απάντησε. Είχα, λέει, εκπομπή ως εκείνη τη στιγμή, αλλά επειδή έγινα πρόεδρος, κόπηκε η εκπομπή και έτσι δεν μπόρεσα να τη βγάλω στον αέρα. Που όταν κάνει ο Θοδωράκης κάτι, οφείλεις σαν χώρα. Είναι παγκόσμια είδηση. Έτσι ακριβώς, τα Άγια των Αγίων. Και μου λες, έγινα πρόεδρος, δεν είχα πια την εκπομπή και γι' αυτό δεν έβγαλα, δεν το φτιάξα αυτό το πράγμα. Άσε με σε παρακαλώ. Λευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και περιμένουμε το βιβλίο με τα δημοσιογραφικά και άλλα κείμενά σου. Εύχομαι μεγάλες επιτυχίες. Εγώ εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί εγώ έχω πάθει και ένα έμφραγμα και τα πίνω κιόλας, όπως ξέρεις, και μαζί με σένα. και θέλω να είναι ο κόσμος καλά. Και θέλω, επειδή είμαστε σε καινούρια χρονιά, όλα τα παιδιά που δεν έχουν δουλειά να πιάσουν δουλειά. Έχω γράψει ένα σωρό τραγούδια πάνω σε αυτό το πράγμα. Μέχρι και τη Βουγιουκλάκη έχω βάλει να τραγουδήσει σε ταινία το πρόβλημα της ανεργίας. Γιατί το έζησα από μικρός με την οικογένειά μου και το βλέπω και τώρα στους νέους. Αυτό εύχομαι. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Ευχαριστώ και εγώ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένας ποιητής της δημοσιογραφίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.